200 χρόνια ελεύθερη πατρίδα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συναξάρι της εποχής μας. Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Επεισόδιο 27. Άγιος Σεβαστιανός του Τζάκσον, ο ταπεινώσης Απόστολος του Νέου Κόσμου. Η μνήμη του τελείται στις 30 Νοεμβρίου. Αγίου Σεβαστιανού, Ηλίας και Ελένη Ντάποβιτς, κατάγονταν από το χωριό Σασόβιτσι του Μαυροβουνίου και ήταν οι πρώτοι επίσημα καταγεγραμμένοι Σέρβοι μετανάστες της Δυτικής Αμερικής. Έφτασαν στο Σαν Φρανσίσκο το 1853 και εκεί δημιούργησαν μια μικρή χονδρική αγορά φρούτων. Στις 21 Ιουνίου του 1863 γεννήθηκε το τέταρτο από τα 7 παιδιά του Ηλία και της Ελένης, ο Ιωάννης, ο μετέπειτα Άγιος Σεβαστιανός, ο οποίος έμελε να είναι ο πρώτος Ορθόδοξος Χριστιανός γεννημένος στην Αμερική, που θα κυρώταν μοναχός και θα χειροτονεί το ιερέα στο Νέο Κόσμο. Είχαν προηγηθεί χειροτονίες ιερέων στην Αλάσκα, αλλά αυτές έγιναν όταν ακόμη η Αλάσκα αποτελούσε τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Στο Σαν Φρανσίσκο υπήρχε μία ορθόδοξη κοινότητα ήδη 6 χρόνια πριν από τη γέννηση του Αγίου, η οποία ονομάστηκε Ελληνορωσική Σλαβωνική Ανατολική Εκκλησία και Φιλόπτωχος Αδελφότητα. Η κοινότητα αυτή αποτελείται από Ρώσους, Σέρβους, Έλληνες και Σύρους μετανάστες που έφτασαν στην Καλιφόρνια κατά τα πρώτα χρόνια του Πυρετού του Χρυσού. Ο Πυρετός του Χρυσού της Καλιφόρνια 1848-1855 ήταν ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο άρχισε στις 24 Ιανουαρίου του 1848, όταν ο James Marshall ανακάλυψε χρυσό στο Sutter's Mill της Κολόμα στην Καλιφόρνια. Η είδηση αυτή προσήλκυσε στην Καλιφόρνια περίπου 300.000 μετανάστες από τις υπόλοιπες πολιτείες της Αμερικής, την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Ωστόσο, η κοινότητα δεν είχε ακόμη καταγραφεί ως επίσημη ενορία και γι' αυτό δεν είχε δικό της μόνιμο ιερέα. Τις πνευματικές ανάγκες αυτής της πρώτης κοινότητας του Σαν Φρανσίσκο εξυπηρετούσαν οι εφημέριοι των πολεμικών πλοίων του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Ναυτικού. Ο Άγιος βαπτίστηκε ακριβώς σε ένα τέτοιο πολεμικό πλοίο
το 1863, όπου τελούνταν και οι μέχρι τότε λειτουργίες για τους πιστούς του Σαν Φρανσίσκο. Την βάπτιση τέλεσε ο ιερομόναχος Κύριλλος της μονής Τιχβίν στο παρεκκλήσιο του ρωσικού πολεμικού πλοίου Μπογκάτιρ, που μεταφράζεται στα ελληνικά ως «ήρωας», το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Ο Άγιος Σεβαστιανός θυμόταν μετά από χρόνια. Συν το χρόνο τα ρωσικά πλοία σταμάτησαν να έρχονται και δεν υπήρχαν πλέον ιερείς εδώ στο Σαν Φρανσίσκο. Θα πίστευε κανείς ότι χωρίς ναό και ιερέα αυτή η ορθόδοξη κοινότητα θα εξαφανιζόταν από προσώπου της γης, ειδικά μέσα στο κυνήγι για χρυσό, για πλούτο. Με τη χάρη του Θεού ωστόσο δεν συνέβη αυτό. Οι Ορθόδοξοι, Σέρβοι, Έλληνες και Ρώσοι, ζούσαν εκείνη την εποχή με ομόνοια και στήριζαν ο ένας τον άλλον με αδελφικό τρόπο. Σε όλες τις μεγάλες εορτές μαζεύονταν όλοι μαζί με τις οικογένειές τους όσοι είχαν και τραγουδούσαν θρησκευτικά και παραδοσιακά τραγούδια. Τελικά, το 1868, έναν χρόνο μετά την πώληση της Αλάσκας από την Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσική Επισκοπή Αλάσκας και Αλεουτίων διόρισε μόνιμο ιερέα στο Σαν Φρανσίσκο. Ως πρώτος εφημέριος της κανονικής πλέον ενορίας, στάλθηκε ο πατήρ Νικόλαος Κοβρίνγκιν, ο οποίος μεταφέρθηκε εκεί από τον καθεδρικό ναό της Σίτκα στην Αλάσκα μαζί με έναν αναγνώστη. Έτσι η κοινότητα στο Σαν Φρανσίσκο άρχισε τώρα να τελεί εκκλησιαστικές ακολουθίες στο σπίτι ενός ντόπιου Σέρβου στην οδό Mission Street, η οποία κατά την εποχή εκείνη ήταν έξω από την πόλη. Η οικογένεια Ντάποβιτς παρευρισκόταν σε όλες τις ακολουθίες σε αυτό το οικιακό παρεκκλήσιο, το οποίο ήταν γνωστό με την ονομασία «Οίκος Προσευχής της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας». Η πρώτη θεία λειτουργία που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο, στο οικιακό αυτό παρεκκλήσιο και όχι πάνω σε κάποιο πλοίο, ήταν το Πάσχα του 1868. Αυτή ήταν και η πρώτη θεία λειτουργία στην οποία συμμετείχε και ο μικρός Ιωάννης. Ήταν τότε μόνο 5 χρονών, αλλά αυτή η σημαδιακή εμπειρία της ζωής του χαράχθηκε βαθιά στην μνήμη του και έγραψε σχετικά. Θυμάμαι εκείνη την πρώτη λειτουργία στην οποία πήγα με τη μητέρα μου. Έπρεπε να διανύσουμε μεγάλη απόσταση πάνω σε μία ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Επιπλέον είχαμε μουσκέψει από την βροχή. Τελικά, αφού περάσαμε πάνω από ένα χαντάκι ή κάποια προσωρινά σκαμμένη υδροροή, πατώντας πάνω σε μια σανίδα, φτάσαμε σε ένα μικρό σπίτι και μπήκαμε στο ναό. Ο ναός ήταν απλώς ο κατάλληλα διαρρυθμισμένος χώρος σε ένα δωμάτιο του σπιτιού. Στο βάθος, απέναντι από την είσοδο,
το ιερό αντιμήνσιο ήταν τοποθετημένο πάνω σε ένα καλυμμένο τραπέζι. Ένα μικρό τραπέζι στη γωνία εξυπηρετούσε ως ιερά πρόθεση. Θυμάμαι δύο εικόνες του τείχους, του Σωτήρος και της Θεοτόκου. Υπήρχαν περίπου 20 εκκλησιαζόμενοι σε εκείνη την λειτουργία. Ήσυχος και κάπως φιλάσθενος. Από πολύ νωρίς έγινε φανερή η ευλαβιά του και η αγάπη του για την Εκκλησία. Όταν ήταν 9 ετών, το 1872, ο Ρώσος επίσκοπος Αλάσκας και Αλεουτίων Ιωάννης Μητροπόλσκι μετέφερε την έδρα του από την Σίτκα της Αλάσκας στο Σαν Φρανσίσκο. Ουσιαστικά, αυτή η κίνηση σήμαινε την μεταφορά ολόκληρης της Επισκοπής της Αμερικής από την Αλάσκα στην Καλιφόρνια, διότι κατά την εποχή εκείνη δεν υπήρχε άλλος Ορθόδοξος Επίσκοπος στην Αμερική. Γνώστης της αγγλικής γλώσσας, ερχόμενος από την Ρωσία στην Αμερική, ο Επίσκοπος Ιωάννης δεν σκόπευε να περιορίσει την δραστηριότητά του στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των εκεί Ορθοδόξων, αλλά ήθελε να μεταδώσει την Ορθόδοξη πίστη και στους ετεροδόξους της Βόρειας Αμερικής. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος για τον οποίο μετέφερε την επισκοπική του έδρα στο Σαν Φρανσίσκο. Ο επίσκοπος στην συνέχεια ανήγειρε τον πρώτο καθεδρικό ναό του Σαν Φρανσίσκο, αφιερωμένο στον Άγιο Αλέξανδρο Νεύσκη, στην οδό Πιρ Στρίτ, και ο μικρός Ιωάννης είχε πλέον την ευκαιρία να συμμετέχει σε όλες τις ακολουθίες που τελούνταν στο ναό. Έτσι αγάπησε την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και ο μοναδικός του πόθος πλέον ήταν να αξιωθεί να υπηρετήσει τον Θεό και τον πλησίον του δια της ιεροσύνης. Επιπλέον είχε την ευκαιρία να παρακολουθεί τα μαθήματα κάθε Σάββατο στην Ελληνορωσική Σχολή, γνωστή επίσης και ως Σχολή της Ιεραποστολής, την οποία μετέφερε ο Επίσκοπος Ιωάννης από την Σίτκα της Αλάσκας εκεί, στο Σαν Φρανσίσκο. Στο εκπαιδευτήριο αυτό, ο Ιωάννης, μαζί με νεαρούς γηγενείς Αλεουτίους, έμαθε άπτεστα την ρωσική και σλαβωνική εκκλησιαστική γλώσσα. Σε αρκετά καλό βαθμό έμαθε επίσης και την ελληνική γλώσσα. Ενθυμούμενος την περίοδο εκείνη, ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε αργότερα: «Από την περίοδο της άφιξης του Σεβασμιωτάτου Ιωάννου, ακολουθώντας το παράδειγμά του, οι ιερείς άρχισαν να κηρύττουν τον λόγο της αληθείας στο πίμνιο του Σαν Φρανσίσκο. Λειτουργήσε κατηχητικό σχολείο για τα παιδιά των ενωρητών, όπου διδάσκονταν την κατήχηση και την ρωσική γλώσσα.
ο Μιχαήλ Βλαντιμίροφ διεύθυνε την χοροδία και δίδασκε ψαλτική. Δίδασκε επίσης μαθηματικά στη σχολή της Ιεραποστολής. Εκτός από τους κληρικούς που δίδασκαν στη σχολή, ο ίδιος ο Επίσκοπος παρέδιδε κάθε εβδομάδα 7 μαθήματα Αγίας Γραφής και Σλαβωνικής γλώσσας. Ένας Έλληνας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δημήτριος Φραγκιάδης, ήταν ο δάσκαλος της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Κατά την περίοδο του Σεβασμιωτάτου Ιωάννου, φοιτούσαν μέχρι και 16 μαθητές στη σχολή του Σαν Φρανσίσκο. 5 από αυτούς υπηρετούν τώρα σε διάφορες θέσεις στην τοπική επισκοπή. Ο Σεβασμιότατος Ιωάννης αγαπούσε την σχολή του, θα έλεγε κανείς, με μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη αγάπη. Μπαίνοντας στην ανδρική ηλικία, ο Ιωάννης αναδείχθηκε σε έναν άριστα πνευματικά συγκροτημένο νέον άνδρα. Αυτοί που τον γνώριζαν καλά μιλούσαν για την έλλειψη επιδεικτικότητας και την περιφρόνηση του πλούτου που τον χαρακτήριζαν. Τον ονόμαζαν σύγχρονο Άγιο Νικόλαο, καθότι συνέπασχε εξ ολοκλήρου με τους φτωχούς και ενδεείς σε τέλειο βαθμό. Προτιμούσε την ταπεινή ενδυμασία και τις πιο απλές τροφές, συνήθως τίποτα περισσότερο από λίγο γάλα και τυρί. Σε αρκετές περιπτώσεις έδωσε όλα του τα υπάρχοντα σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη, μια αρχή την οποία τήρησε καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του. Μετά την αποφύτισή του από το γυμνάσιο, ο Ιωάννης άρχισε να υπηρετεί στον καθεδρικό ναό ως αναγνώστης, ψάλτης και κατηχητής. Το 1884 στάλθηκε στην Σίτκα της Αλάσκας για να υπηρετήσει στον εκεί καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τον οποίο ανήγειρε ο μεγάλος φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Ινοκέντιος. Ο διορισμός αυτός ήλθε από την Ρωσία, διότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε μόνιμος επίσκοπος στην Ρωσική Επισκοπή στην Αμερική. Ήδη από το 1876 ο επίσκοπος Ιωάννης είχε μεταφερθεί πίσω στην Ρωσία και ο διάδοχός του, επίσκοπος Νέστορ, πέθανε ξαφνικά σε κάποιο ταξίδι του διαθαλάσσης το 1882. Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ιεραποστολικών του αγώνων, ο Άγιος Ινοκέντιος έφερε στην Ορθοδοξία την φυλή των Τλίνγκιτ, ηθαγενείς της περιοχής της Σίτκα στην Αλάσκα. Όταν ο νεαρός Ιωάννης υπηρετούσε στον καθεδρικό ναό της Σίτκα, γνωρίστηκε με οικογένειες ηθαγενών, οι οποίες κατηχήθηκαν από τον ίδιο τον Άγιο Ινοκέντιο. Εμπνεόμενος από τις διηγήσεις αυτές για τον Άγιο Ινοκέντιο, ο Ιωάννης, με διάπειρο ευαγγελικό ζήλο, κάτι το οποίο θα αποτελούσε την σφραγίδα ολόκληρης της ζωής και της δράσης του, άρχισε και ο ίδιος ένα ιεραποστολικό έργο. Συγκεκριμένα, μαθαίνοντας από τους Τλίνγκιτ της Σίτκα ότι υπήρχε ακόμη ένας πληθυσμός στα βορειοδυτικά της Αλάσκας, οι οποίοι δεν είχαν μεταστραφεί ακόμη στην Ορθοδοξία, ο Ιωάννης οργάνωσε μια αποστολή ηθαγενών ενωρητών του και τους έστειλε εκεί για να κηρύξουν την Ορθόδοξη πίστη. Πράγματι, μέσα σε 6 χρόνια οι Τλίνγκιτ του Τζούνο άρχισαν να έρχονται στην Σίτκα και να βατίζονται. Αρκετά χρόνια αργότερα έγραφε σχετικά: «Οι ηθαγενείς Ινδιάνοι, βοηθοί μου, ξεκίνησαν για την τότε μικρή περιοχή, την σημερινή μεγάλη πόλη Τζούνο, και με συγκεκριμένες οδηγίες μου διέδωσαν την Ορθοδοξία. Το αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι ο σημερινός ναός του Αγίου Νικολάου του Τζούνο. Ο ναός αυτός είναι ο παλαιότερος ναός της Αλάσκας που συνεχίζει να λειτουργεί
μέχρι σήμερα. Ο πόθος του νεαρού Ιωάννη να διακονήσει και να αφιερώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στην Εκκλησία σφραγίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1888. Κατά την ημέρα εκείνη έγινε η μοναχική του κουρά στον καθεδρικό ναό του Σαν Φρανσίσκο από τον επίσκοπο Βλαδίμηρο. Η εφημερίδα Σαν Φρανσίσκο Daily Evening Bulletin στις 31 Δεκεμβρίου του 1888 αναφέρθηκε στο γεγονός ως εξής. Μια ενδιαφέρουσα τελετή έλαβε χώρα χθες στην πρωινή ακολουθία του Ρωσικού Ορθόδοξου Ναού του Αγίου Νικολάου. Ο εδεσιμότατος Ιωάννης Ντάποβιτς έδωσε τις ιερές υποσχέσεις της θρησκευτικής ζωής και προσλήφθηκε στην μοναστική τάξη από τον Δόκτορα Βλαδίμηρο, επίσκοπο Αλάσκας και Αλεουτίων Ίσων. Το μοναστικό όνομα που έλαβε ο Ιωάννης, εισερχόμενος πλέον ολοκληρωτικά ως κενός άνθρωπος στην διακονία του Χριστού, ήταν Σεβαστιανός, καθότι η κουρά του έγινε την ημέρα της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού της Ρώμης. Μία εβδομάδα αργότερα, κατά την εορτή των Χριστουγέννων, στις 6 Ιανουαρίου του 1889 έγινε η εισδιάκονον χειροτονία του. Ο επίσκοπος Βλαδίμηρος είχε υπηρετήσει στην Ιαπωνική Ορθόδοξη Ιεραποστολή υπό την καθοδήγηση του Αγίου Νικολάου Κασάτκιν, φωτιστού της Ιαπωνίας. Από τον Άγιο Νικόλαο ο επίσκοπος Βλαδίμηρος έμαθε ότι όταν η Ορθόδοξη πίστη μεταλαμπαδεύεται σε νέες χώρες, το έργο αυτό πρέπει να γίνεται στην γηγενή γλώσσα του τόπου εκείνου. Έτσι ο επίσκοπος Βλαδίμηρος έγινε ο πρώτος Ορθόδοξος Ιεράρχης, ο οποίος χρησιμοποίησε στο νέο κόσμο την αγγλική γλώσσα για το κήρυγμα και τη λατρεία. Απαιτούσε μάλιστα και από τους κληρικούς του να μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα, ώστε να μπορούν να κηρύττουν και να λειτουργούν στα αγγλικά. Ο επίσκοπος ανέθεσε στον Άγιο Σεβαστιανό, του οποίου η αγγλική ήταν η δεύτερη μητρική γλώσσα, το έργο του κηρύγματος στον καθεδρικό ναό του Σαν Φρανσίσκο. Θυμόταν ο Άγιος Σεβαστιανός αργότερα. Ο επίσκοπος έδινε μεγάλη προσοχή στο να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού στα αγγλικά ή όποια ήταν η κοινή γλώσσα που όλοι κατανοούσαν. Ο ίδιος ο επίσκοπος, παρόλο που δεν γνώριζε άπτεστα την αγγλική,
έκανε αυτοσχέδια κηρύγματα στην Αγγλική, τα οποία ο κόσμος άκουγε πρόθυμα. Σύντομα, μετά την εισδιάκονον χειροτονία του, ο Αγίος Σεβαστιανός μετέβη στην Ρωσία, όπου φίτησε στην Θεολογική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης. Επέστρεψε στο Σαν Φρανσίσκο τον Ιούνιο του 1892. Κατά την περίοδο της παραμονής του στην Ρωσία, ένα πολύ σημαντικό γεγονός έλαβε χώρα στην Αμερική. Το 1891, ο επίσκοπος Βλαδίμηρος ταξίδεψε στην Μινεάπολη της Μινεσότα, όπου στις 25 Μαρτίου προσέλαβε στην Ορθόδοξη Εκκλησία τον Ουνίτη ιερέα πατέρα Αλέξιο Τόθ και τα 350 μέλη της ενορίας του. Αυτό υπήρξε και το ξεκίνημα της επιστροφής ενός τεράστιου πλήθους Ουνιτών στην Ορθόδοξία, κάτι το οποίο αποτέλεσε το σημαντικότερο ίσως γεγονός που σφράγισε την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική κατά τον 20ο αιώνα. Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού Κύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Χρόνια εθνικής παλιγγενεσίας. Η Ραϊκή Εκκλησία.